Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε την εθελοντική εργασία, να αφήσουμε τι δουλειέ μα, τι οικογένειέ μα και να κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε. Κίνδυνο θάνατο αποτελεί το φαινόμενο των ρεβατοκλοπών σε πολλέ περιοχέ τη Μεσσηνίας, Καθώ τα γυμνά καλώδια που είναι δύσκολο να διακρίνει κάποιο μπορούν να αποβούν θανάσιμη παγίδα για του πυροσβέστε αλλά και τι εθελοντικέ ομάδε σε περίπτωση πυρκαγιά. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινε ζωέ. Όταν οι επαγγελματίε πυροσβέστε και εμεί ω εθελοντικέ ομάδε καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε μια κατάσβεση πυρκαγιά, αυτά τα καλώδια λιώνουν, η επικάλυψη εξωτερική, μένει μόνο το σύρμα και ιδίω τη νύχτα δεν βλέπουμε που πατάμε, με κίνδυνο να πατήσουμε πάνω στα σύρματα τα οποία φέρουν υψηλή τάση και να σκοτωθούμε. Είναι, είναι, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Επίση, οποιοδήποτε αγρότη πάει να καλλιεργήσει τα χωράφια του. Με το τραχτέρ του με μία φρέζα και πιάσει αυτά τα καλώδια, θα πάθει ηλεκτροπληξία. Είναι οφθαλμοφανές, το πρόβλημα. Πρέπει κάποιο να αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε ω εθελοντέ, οι οποίοι συμμετέχουμε, μα καλεί η να συνδράμουμε στο έργο τη πυρόσβεσης όταν αυτό υπάρχει ανάγκη. Πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέα, πρέπει οι τοπικοί πρόεδροι των κοινοτήτων να αντιδράσουν, να καταθέσουν μηνύσει και καταγγελίε, μπα και βρεθεί μια λύση. Εγώ δεν είμαι αντίθετο, ε, και αυτοί οι άνθρωποι προβλήματα έχουν που αναγκάζονται και χρησιμοποιούν αυτό το ρεύμα. Η πολιτεία βρει μια λύση. Δεν μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο.